θα πούμε για το, κατά την γνώμη μου, πρώτο και καλύτερο site ελληνικής τηλεόρασης. Τι είναι αυτό? Δηλαδή, μπαίνω εγώ στο www.tvonline.gr και μπορώ να δω μέσω αυτής της ιστοσελίδας διάφορες εκπομπές και να ενημερωθώ για διάφορα πράγματα. Πιστεύω, αν και δεν είμαι σίγουρος, το λέω με κάθε επιφύλαξη, ότι πρέπει να είναι από τις πρώτες προσπάθειες δημιουργίας τέτοιου site σε ελληνικό χώρο. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο site έτσι, δηλαδή να προβάλλει online τηλεόραση στο ίντερνετ, κάποιες εκπομπές, ντοκιμαντέρ, όπως είναι αυτό το συγκεκριμένο site? Να πω την αμαρτία μου, δεν νομίζω. Δηλαδή πρέπει να είναι μόνο αυτό. Το οποίο να ετοιμάζει μόνο του, δηλαδή όλο το production της, όλη την παραγωγή τέλος πάντων, να την κάνει αυτό και να τη βγάζει. Πιστεύω είναι πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Και βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν και τρεις εκπομπές παράμα σήμερα. Μπορούμε να δούμε για το τρίγωνο της Ιωνίας, μπορούμε να δούμε για την εκπομπή χωρίς βίσμα, που γιατί όχι να πάρουμε κανένα πλανάκι να το δούμε. Θα το φωτώσω το πλάνο, έτσι δεν είναι? Ναι, θα το γεμίσω, είναι, για να το δούμε. Το Γρηγόρη Τσουκαλά βλέπω. Και αναπάντητα ερωτήματα. Με τον Γρηγόρη Τσουκαλά εδώ πέρα τα αναπάντητα ερωτήματα. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το site ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2006 σαν ιδέα και μέσα στο 2006 πάλι πραγματοποιήθηκε. Και θα ήθελα εγώ τουλάχιστον πάρα πολύ να μιλήσουμε κάποιο άτομο από αυτά. Αν είναι στις επόμενες εκπομπές, βλέπουμε εδώ πέρα. Α, μάλιστα, πιο ωραία. Την εκπομπή χωρίς βίσμα. Αχα. Την οποία την παρουσιάζει, βλέπω. Με Κατερίνα. Η Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα, άμα μας βλέπεις. Κάνουν μια να βλέπετε εδώ πέρα την εκπομπή. Σε αυτήν την εκπομπή οι 1550 φιλοξενούνται. Είναι ένα ελληνικό ροξυκρότημα τέλος πάντων. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό.